Είναι υποχρέωσή μας στην αρχή του μέρους να κάνουμε αναφορά και να συνδεθούμε με την Αθήνα, προκειμένου βέβαια να δώσουμε την είδηση, γνωστή είδηση βέβαια, ότι φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την ίδρυση του Χαμόγελου του Παιδιού, 25 χρόνια προσφοράς δίπλα σε χιλιάδες παιδιά. Το Χαμόγελο του Παιδιού υποστήριξε, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 1.800.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Περισσότεροι από 12.500 εθελοντές αποτελούν αυτή τη στιγμή την ψυχή του οργανισμού και περισσότεροι από 15.000 χορηγοί και υποστηρικτές συμβάλλουν στην υποστήριξη του Χαμόγελου του Παιδιού. Πάμε στον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, 26 τα χρόνια προσφοράς και αλληλεγγύης, κύριε Γιαννόπουλε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. 26 χρόνια. 25 συν 1, σαν χθες. Ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο γεμάτος νιώθετε. Δεν μπορέσα... κοιτάξτε, τη μία γεμίζω από συναισθήματα ευχαρίστησης και την άλλη αδειάζω από συναισθήματα λύπης και φρίκης όταν δεν καταφέρνουμε να σώσουμε τη ζωή ενός παιδιού, γιατί παράγοντες άλλοι δεν το επιτρέπουν. Άρα... είναι ένα σκοτσέζικο τζούζ, όπως λένε. Τη μία είναι όλα καλά, την άλλη είναι δύσκολα. Είναι όταν στηρίζεις τόσες χιλιάδες παιδιά, και πρέπει να τονίσουμε για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, ότι η στήριξη, όταν λέμε στήριξη, δεν είναι μόνο τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα. Εμείς κινούμαστε πάρα πολύ στο θέμα της πρόληψης. Να κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν την διάδραση με τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, προκειμένου να γλιτώνουμε τα προβλήματα που μετά γίνονται. Και όταν τα αντιμετωπίζεις είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον, εφόσον έχει προχωρήσει μια γάγραινα, μπορώ να το πω, γιατί με αυτό μπορώ να το πάρω μοιάσω πλέον σε κάποια θέματα, όπως είναι η βία, όπως είναι το bullying, όπως είναι η σεξουαλική κακοποίηση, όπως είναι αυτοκτονικός συνδυασμός παιδιών, που το πρώτο εξάμηνο ήταν σχεδόν κάθε μέρα μια δήλωση στη γραμμή μας ή στο chat που κάνουν τα παιδιά, στο chat 1056. Ανησυχούμε πάρα πολύ. Ανησυχούμε γιατί τα πράγματα έχουν αγριέψει όχι μόνο από την κακοποίηση, ναι, από την ενδοοικογενειακή βία, που είναι ένα φαινόμενο που αυξάνεται, αλλά και για το γενικότερο προβληματισμό των εφήβων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πολλά αισιόδοξα μηνύματα για τη συνέχεια της ζωής τους. Πριν περάσουμε στα επίσημα στοιχεία που αποτυπώνουν και το μέγεθος του προβλήματος, 26 χρόνια πριν, όταν ξεκινούσε αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια, φανταζόσασταν ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο σήμερα? Δεν φανταζόμουν τίποτα. Ήμουνα σε μια κατάσταση που, χάνοντας ό,τι πολυτιμότερο είχα, ήταν η ανάγκη μου, η προσωπική, και μετά έγινε κοινή όλων μας, η ανάγκη να κάνω τα δύνατα δυνατά, να κινήσω γη και ουρανό, να κάνω την επιθυμία του πραγματικότητα. Αυτό ήταν ο πρώτος μου στόχος, που πρέπει να σας πω και να το πω έτσι με όλη την ανθρώπινη ειλικρίνεια που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μέσα στην ψυχή του, είναι ότι αυτό με κράτησε και εμένα στη ζωή. Εκεί θέλω να πάω, πόσο δύσκολο ένας πατέρας ο οποίος κάνει το παιδί του να σταθεί στα πόδια του, και πέρα από την προσφορά του Χαμόγελου του Παιδιού, να στείλετε και ένα μήνυμα σε ανθρώπους, σε οικογένειες, σε πατεράδες, σε μανάδες που έχουν τα παιδιά τους στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, κύριε Γιαννόπουλε, και δεν ξέρουν αύριο η μέρα τι επιφυλάσσει. Να πω ότι υπάρχει αισιοδοξία, γιατί η τεχνολογία, η ιατρική έχει προχωρήσει σε θέματα καρκίνου και άλλα. Να πούμε ότι υπάρχουν πλέον δυνατότητες σε κάποιο επίπεδο, αλλά ξέρουμε ότι η πανδημία έχει επιφέρει πολλά προβλήματα. Αυτό που θα ήθελα να πω στους γονείς όμως, που μου ήρθε ένας πατέρας και μου είπε κάποια στιγμή: είμαι 8 χρόνια μέσα σε ένα δωμάτιο και δεν έχω καταφέρει να βγω από αυτό το δωμάτιο. Κλαίω μέρα νύχτα. Πώς μπορώ να ξεφύγω από αυτό? Και του εξήγησα και του είπα ότι θα κάνεις αυτό που θα ήθελε το παιδί σου να κάνεις. Και που μπορεί η ψυχούλα του εκεί πέρα που είναι να γαλιάζει. Ξέρετε, λόγια που ακούγονται λίγο παλαβά όταν τα λες σε αυτούς που δεν τους έχει συμβεί κάτι, αλλά για αυτούς που παίρνανε ένα γολγοθά, είναι λόγια που βάλσαμο. Έτσι λοιπόν έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει από τη φρίκη κάποιους γονείς, και δεν έχει σημασία αν θα κάνουν κάτι βοηθητικό προς την κοινωνία. Σημασία έχει να ξεφύγουν και να ξεφύγουν και η άλλη οικογένεια από αυτή τη φρίκη. Άρα μιλάμε για τη ζωή, μιλάμε για το θάνατο, αλλά μιλάμε για τη ζωή κυριότερα, όπου μέσα από τον θάνατο ενός παιδιού, μέσα από την επιθυμία του, καταφέραμε τόσοι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, και αυτούς που κατά καιρούς
γενικόλογα κατηγορούμε τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αστυνομικούς κλπ. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αρρωγοί στο έργο του χαμόγελου, με την έννοια ότι σε εκείνους απευθυνόμαστε και συνεργαζόμαστε, βέβαια, και βέβαια. Βγάζουμε ένα αποτέλεσμα. Κύριε Γιαννόπουλε, είναι ένα παζ. Ναι. Ένα παζλ αλληλοβοήθειας, αυτό θέλετε να πείτε. Ένα παζλ αλληλοβοήθειας. Ακριβώς, ένα παζλ που αν δεν συμπληρωθεί με κομμάτια που παίζουν σημαντικό ρόλο, είναι ατελές. Έχετε διαχειριστεί χιλιάδες περιπτώσεις. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε ξεχωρίσει κάποια περίπτωση που σας έχει αγγίξει περισσότερο, που σε μία συζήτηση θα καθίσετε να την αναφέρετε μέσα από χιλιάδες, πάνω από ένα εκατομμύριο τα περιστατικά? Ναι, είναι πολλές και καμιά φορά δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω σε μία. Ξέρετε πώς είναι όταν έχεις τα παιδιά σου και λέει ποιο είναι το καλύτερο, ποιο αγαπάς περισσότερο. Εκεί είναι το δύσκολο. Αλλά όταν έχουμε παιδιά, τη Μαριλένα, άλλα παιδιά που έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει σπουδαίοι άνθρωποι για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους που πλέον έχουν, αλλά και για την κοινωνία, αισθάνεσαι περήφανος. Όταν έρχεται, όταν στα 9 του χρόνια ο Γιάννης, του είπαν στη μητέρα του ότι πάρ' το παιδί να πεθάνει στο σπίτι και εκεί στη Βόρειο Ελλάδα, και ήρθε η μητέρα και μας είπε ότι υπάρχει μια εναλλακτική στην Αγγλία, αλλά δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Το χαμόγελο τότε με μεγάλη δυσκολία τα έφεραν, ήταν το ξεκίνημά του. Και έτσι βρήκαμε και κινητοποιήσαμε 20 εκατομμύρια και ακούει τα 20 εκατομμύρια μπροστά στη ζωή ενός παιδιού. Μας είπαν ότι βρήκαμε τι έχει, αλλά θα πρέπει να μείνει ένα χρόνο. Ένα χρόνο λοιπόν προχώρησε, 80 εκατομμύρια, και το παιδί έγινε καλά. Και σήμερα, πριν από λίγο καιρό μάλλον, τον καλέσαμε και μας μίλησε. 30 χρονών πλέον, μαέστρος μιας ορχήστρας, έζησε και είναι καλά. Αυτό δεν είναι το μεγαλείο? Το ίδιο έχουμε και για τόσες άλλες περιπτώσεις. Νεογνά, 500 γραμμάρια που είχαν στις μονάδες μας, σώθηκαν. Άτομα, παιδιά που έχουν βρεθεί και έχουν βρεθεί λίγο πριν χάσουν τη ζωή τους, με την όλη κινητοποίηση που κάνουμε. Και στην Κρήτη πολλά περιστατικά, κύριε Γιαννόπουλε. Βέβαια, και χρειαζόμαστε ακόμη μεγαλύτερη οργάνωση, οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε συνονιθεί με τις αστυνομικές αρχές και με τις προεβεστικές και με την πολιτική προστασία, γιατί μην ξεχνάμε ότι το χαμόγελο του παιδιού ήταν και είναι εκεί στους πυρόπληκτους. Ουσιαστικά, και όχι με κάμερες. Πάμε στο σήμερα. Αυτό, γιατί έχει σημασία. Σωστά το λέτε. Πάμε στο σήμερα. Τι σας προβληματίζει περισσότερο, ποιο φαινόμενο σας προβληματίζει περισσότερο, που σας κάνει να σκέπτεστε καθημερινά, να βρείτε λύσεις? Είναι ο επηρεασμός της πανδημίας στα νέα παιδιά. Είναι η αύξηση της βίας, οι συμμορίες παιδιών. Είναι τα ναρκωτικά που σκοτώνουν κάθε μέρα παιδιά και δεν το έχει πάρει κανένας. Ολόκληρα χωριά, δεν μιλάω για την Κρήτη τώρα, μιλάω για άλλες περιοχές, γιατί είναι σημαντικό, ναι, να μιλάμε για άλλες περιοχές, να μην στιγματίζουμε. Λοιπόν, υπάρχουν παιδιά, ολόκληρα χωριά, το 50% των παιδιών είναι μέσα στα ναρκωτικά. Είναι το bullying, το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Είναι ο αυτοκτονικός συνδυασμός νέων παιδιών που μας δηλώνουν στο χαμόγελο του παιδιού ότι θέλω να αυτοκτονήσω γιατί δεν αντέχω άλλο, αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Ένα κάθε μέρα, αν τα βάζαμε κάθε μέρα, ήταν το πρώτο εξάμηνο, ένα κάθε μέρα. Άρα λοιπόν είναι πολλά που επηρεάζουν και φοβόμαστε, και αυτό που θέλουμε εμείς εδώ να κάνουμε και να κρατήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας, ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, να λειτουργήσει το σπίτι στο Ηράκλειο, το οποίο πέρασε από τα κύματα του Δουνάβεως για να φτάσουμε στην κατάληξη, να μπορέσουμε να σώσουμε ακόμη περισσότερα παιδιά, να δυναμώσουμε στην Κρήτη. Σήμερα παραλάβαμε και υπογράψουμε ένα συμβόλαιο με την εταιρεία Κρητικός για ένα ψυγείο αυτοκίνητο, το οποίο μεταφέρουμε τα τρόφιμα με ασφάλεια. Σας λέω λεπτομέρειες, ξέρετε, αυτά τα μικρά πράγματα που ακούγονται ίσως όχι το τρομερό νέο, αλλά είναι μικρά πράγματα τα οποία αποτελούν το όλον. Την όλη προσπάθεια που κάνει το χαμόγελο. Εθελοντής, κάποιος ο οποίος θέλει να βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι. Πώς μπορούν να βοηθήσουν, πού πρέπει να απευθυνθούν εθελοντικά? Ας πάρουν ένα τηλέφωνο στο 1056 που είναι πρόχειρο αυτή τη στιγμή, για να μην δίνουμε μεγάλους αριθμούς, ή στο 11040, για να μάθουν ακριβώς πώς μπορούν, σε ποια περιοχή της Κρήτης μπορούν να συμμετέχουν. Και το καλό είναι ότι είμαστε σε αυτή τη στιγμή στους βασικούς τρεις νομούς
Και από εκεί κινητοποιούμαστε και στους άλλους. Μάλιστα. Νομούς. Αναφερθήκατε σε περιστατικά βίας και σε νεανικές συμμορίες. Πολλά τα ρεπορτάζ την τελευταία εβδομάδα που έχουμε καταγράψει εμείς οι δημοσιογράφοι. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, αυτό το φαινόμενο έχει βάση, γνωρίζει έτσι διαστάσεις ανησυχητικές? Δεν έχουμε τα στοιχεία αυτά που μπορούμε να το πούμε σαν να έχει διαστάσεις ανησυχητικές, αλλά δεν πάει να υπάρχει με έναν τρόπο. Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος δεν είναι φαινόμενα τα οποία είναι περισσότερο στη μία περιοχή ή περισσότερο στην άλλη. Είναι φαινόμενα που αρχίζουν και ανθίζουν μιμητικά. Τα παιδιά ακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Αυτό που λέμε ποδοσφαιρόφιλοι, που δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι, αυτοί οι χούλιγκαν που δημιουργούν προβλήματα, τους βάζει σε ένα χαρακτηρισμό χούλιγκαν, αλλά αυτό τα παιδιά μπορεί να σωθούν. Αν τους δώσει κάποιος ένα χέρι και τα τραβήξει από αυτή την νοοτροπία του να καταστρέφουμε. Ακριβώς. Ποιος θα το δώσει αυτό το χέρι? Εκεί είναι τα δύσκολα. Το μετά, το πώς δίνεις λύσεις σε τέτοιες καταστάσεις. Και το τονίζω για το bullying, το οποίο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις για τα παιδιά τα οποία δεν αντέχουν πλέον σε κάποιες καταστάσεις. Και εδώ πάλι να φύγουμε από την καταγγελτική. Μιλάμε για παιδιά, όχι για ενήλικους, όπως ήταν η περίπτωση για Κουμάκη που ήταν πλέον παραβατικότητα ξεκάθαρη. Μιλάμε για παιδιά τα οποία και τα τρία παιδιά, και το παιδί που δίνει βία, και το παιδί που δέχεται, και το παιδί που παρατηρητής, χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται στήριξη. Χρειάζεται η σχολική κοινότητα να λειτουργήσει με έναν τρόπο υποστηρικτικό και γι' αυτό το λόγο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, που έχουμε την τιμή να έχουμε την Προεδρία, βγάλαμε και προχωρούμε. Στην πιστοποίηση των σχολείων για την κατά του μπούλινγκ. Σας ανέφερε ότι χιλιάδες τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, πού πρέπει να απευθυνθεί. Επίσης, εκατοντάδες οικογένειες πιθανότατα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μέσα στην οικογένειά τους. Πού πρέπει να απευθυνθούν αυτοί οι άνθρωποι? Εγώ κατάλαβα ότι 1056... υπάρχει ένα χέρι απέναντί μας που μπορεί να μας τραβήξει, να μας βοηθήσει και να μας δώσει αγάπη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της προσπάθειας του χαμόγελου. Έτσι είναι. Έτσι είναι και ο χρόνος ξέρω ότι είναι ανισόπιτος εδώ, αλλά το μωράκι αυτά τα νεογνά που κάποτε χάναν την... ήταν ένα παιδί από το Ρέθυμνο και θα πήγαινα στην επιτροπή, στην κεντρική επιτροπή που αποφασίζει για να τα στείλει τα παιδιά στο εξωτερικό και μετά παρουσιάστηκε ένα άλλο παιδάκι από το... ταυτόχρονα ένα άλλο παιδάκι από το μωράκι, από το Ηράκλειο και απλώς συμβάλαμε να πάνε στο εξωτερικό και συνάντησε αυτό το παιδί μετά στα 17-18 του χρόνια ναι. Και ήταν καλά. Και με αγκάλιασε και μου είπε σε εσάς, οφείλω την όρασή μου. Σε εμάς που απλώς συμβάλαμε μεσάζοντες για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Άρα είναι σχέση ζωής. Μάλιστα. Και θα ήθελα πριν κλείσουμε ναι. Να ζητήσω από το φιλόξενο κανάλι σας που τόσα χρόνια μας δίνει τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε την καθημερινότητα, τα προβλήματα των παιδιών. Γιατί αν δεν είσαστε εσείς, εμείς η φωνή μας όσο και να φωνάζαμε δεν θα έφτανε εκεί στις γειτονιές της. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Έτσι λοιπόν να ζητήσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε μια προσπάθεια μαζί για να κρατήσουμε το χαμόγελο και τα επόμενα 25 χρόνια που χρειάζεται να κρατήσει ποιότητες, την ποιότητά του, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι έχουμε την αυτάρκεια σε οικονομικό. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ σας ευχαριστούμε πολύ. Στην εταιρεία που μας συμπαραστέκεστε. Σας ευχαριστούμε πολύ.